«Τέχνη και λόγος. Μια σχέση αμφίδρομη» ήταν ο τίτλος της λογοτεχνικής εκδήλωσης και της εικαστικής έκθεσης αντίστοιχα μαθητών και μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιωαννίνων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ηπείρου. Επρόκειτο για μια καλλιτεχνική φιλολογική δράση για την προώθηση της σύνδεσης του πεδίου, των τεχνών και της λογοτεχνίας αντίστοιχα που τέθηκε υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ηπείρου. Οι μαθητές και μαθήτριες από 31 γυμνάσια και λύκεια που έλαβαν μέρος στη δράση με καλλιτεχνικές δημιουργίες, με τη συμβολή των καθηγητών τους στα φιλολογικά και καλλιτεχνικά μαθήματα, παρουσίασαν αποσπάσματα από τις εργασίες τους. Προηγήθηκαν οι χαιρετισμοί από τη Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ηπείρου, Μάρθα Παπαδοπούλου, τους συμβούλους εκπαίδευσης, κυρία Παπαευσταθίου Τσάγκα και Γεώργιο Παλιάτσιο, αντίστοιχα και από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, κυρία Λογοθέτη. Για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο καλλιτέχνης Γεώργιος Μίτσης φιλοτέχνησε με το πενάκι του 26 πορτρέτα πυρωτών ερμηνευτών με υπερσιονιστική και εξπερσιονιστική τεχνοτροπία, έχοντας ως βάση πίνακες, καρποστά, γραβούρες και φωτογραφίες τους. Στόχος του ήταν να αποτύσσει χώρο τιμής και να αναδείξει την προσφορά του στην πατρίδα, στη συνέχεια της παρουσίασής μας. Στο κείμενο του Μιλαρά, κατανοούμε πλήρως τη σημασία της παιδείας και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητας και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού σε κάθε σημείο της γης. Όσα οι πρόγονοί μας μας άφησαν ως παρακαταθήκη πνευματική, είναι σημαντικό να γίνουν προσπάθειες να μεταλαμβανευτούν στις επόμενες γενιές, ώστε το ελληνικό κράτος ως πεδίο δράσης του ελληνισμού να έχει γερά θεμέλια. Δεν είναι όμως ο μοναδικός υπηρώτης που στηρίζει τα Αρσάκη. Σε αυτή τη χορηγία πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον Μέγα, επίσης ευεργέτη, Μιχαήλ Τσίτσα και τη σύζυγό του, Ελένη. Τον μεγάλο δάσκαλο του γένους και έναν εκ των τριών ιδρυτών της φιλοκαιρευτικής εταιρείας, Γεώργιο Γεννάτη. Η υπόθεση ξεδιπλώνει τη ζωή του Ζωή Παπλάνη, το μικρό Ζώη, με συγκλονιστικό και συγκινητικό τρόπο. Το έργο έχει συμπεριλάβει στις θεατρικές τους εκδηλώσεις αρκετά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις. Αθήνα, Λεβενά, Κόρινθος, Δράμα και άλλα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα εκπαιδευτήρια της Κορίνθου ταξίδευσε το συγκεκριμένο θεατρικό έργο μέχρι τη Βόστο, τον Νοέμβριο του 2015. Η ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης η οποία προκύπτει από την συσσόρευση αισθητικών εμπειριών που προέρχεται από τις εικαστικές τέχνες και τη λογοτεχνία, συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και εξυψώνει την αισθητική. Πρόκειται για το εξαιρετικό αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας φιλολόγων, καλλιτεχνών, μουσικών, καθηγητών της πληροφορικής και άλλων ειδικοτήτων, σε μία διαθεματική δράση στο πλαίσιο της διερευνητικής ανακαλυπτικής μάθησης και της καλλιέργειας της πολλαπλής νοημοσύνης. Πρόκειται για έργα κατά κύριο λόγο ζωγραφικά, αλλά θα δείτε και έργα τα οποία είναι κατασκευές, έχουμε ηχητικά έργα, υπάρχουν έργα κινητικά, υπάρχουν έργα τα οποία είναι κολλάζ. Πρόκειται δηλαδή για ένα σύνολο από έργα με μεγάλη πολυμορφία, τα οποία έχουν επεξεργαστεί μαθητές με διάφορα υλικά. Σήμερα έχει τη δημιουργική του και μέσα από τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών μας αναδεικνύεται και εκφράζεται πολυεπίπεδα και ποικιλόμορφα. Και από την άλλη η τέχνη, η οποία σύμφωνα με τον γερμανό φιλόσοφο Κάσλερ αποτελεί διαδικασία που απελευθερώνει το ανθρώπινο πνεύμα, στοιχείο το οποίο συνιστά τον υπέρτατο προσανατολισμό της διαπαιδαγώγησης του ατόμου.